Η Μονή Βαρλαάμ είναι ανδρικό μοναστήρι στα Μετέωρα στην κορυφή ενός απότομου βράχου. Είναι ένα από τα 6 που συνεχίζουν να είναι ενεργά στα Μετέωρα, τα οποία από το 1988 συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Μονή δημιουργήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, αλλά το όνομά της πήρε από τον ασκητή Βαρλαάμ, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο βράχο τον 14ο αιώνα. Η Μονή οργανώθηκε από τους αδελφούς Νεκτάριο και Θεοφάνη, τους λεγόμενους Αψαράδες από την Ήπειρο, στις αρχές του 16ου αιώνα. Αυτοί βρήκαν το βράχο του Βαρλαάμ εντελώς έρημο, όπως ένα οικόπεδο, και γι' αυτό αρχίζουν από την αρχή να δημιουργούν τα πρώτα χτίσματα. Ανακαινίζουν το εκκλησάκι των Τριών Ιεραρχών και ανεγείρουν τον πύργο. Χτίζουν επίσης τον κεντρικό ναό του μοναστηριού που τιμάται στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Η μεταφορά υλικών κράτησε 22 χρόνια και το χτίσιμο μόνο 20 ημέρες. Το καθολικό της Μονής, που όπως είπαμε είναι αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες, είναι σταυροειδής, εγγεγραμμένος ναός αθωνίτικου τύπου και χρονολογείται από το 1541. Η αγιογράφησή του έγινε σε τρεις φάσεις. Οι παλαιότερες αγιογραφίες φιλοτεχνήθηκαν από το Φράγκο Κατελάνο το 1548. Στη δεύτερη φάση, το 1566, αγιογραφήθηκαν από τους Θηβαίους αγιογράφους Γεώργιο Κονταρή και τον αδελφό του Φράγκο με χορηγία του Αντωνίου Αψαρά, επισκόπου Βελάς Ιωαννίνων. Οι πιο πρόσφατες αγιογραφίες χρονολογούνται το 1780 και 1782 σύμφωνα με κτητορική επιγραφή, αλλά πιθανότατα ήταν μικρής κλίμακας επεμβάσεις. Βορειοδυτικά του Καθολικού βρίσκεται η τράπεζα, η οποία στεγάζει κοιμήλια. Το παρεκκλήσι των Τριών Ιεραρχών, ένας μονόχωρος δρομικός ξυλόστεγος ναός, η εστία, τα κελιά και ο ξενώνας. Στην άλλη πλευρά προς την είσοδο βρίσκεται το νοσοκομείο και το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων. Όταν ανέβηκαν οι κτήτορες στο βράχο, δεν υπήρχε καθόλου νερό. Για να κατασκευαστεί μια δεξαμενή χρειαζόταν πολλή δουλειά για πολλά χρόνια. Έφτιαξαν λοιπόν οι μοναχοί αυτό το μεγάλο βαρέλι, στο οποίο μάζευαν το νερό της βροχής. Το βαρέλι έχει χωρητικότητα 12 τόνων και το νερό το χρησιμοποιούσαν ως πόσιμο για τις αρδεύσεις και για τις οικοδομικές τους εργασίες. Αργότερα, σε διάστημα μεγαλύτερο των 18 ετών, κατάφεραν να φτιάξουν 3 δεξαμενές, οπότε το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε πολύ πιο καλά. Μουσική
Μετά, η ανέλκυση των μοναχών και των υλικών γινόταν με χειροκίνητο βριζόνι, δίχτυ δηλαδή. Από τις αρχές του 19ου αιώνα δημιουργήθηκαν λαξευτές σκάλες στο βράχο με ενδιάμεση γέφυρα, οι οποίες δέχτηκαν πολλές μετατροπές. Σήμερα η ανέλκυση των πραγμάτων γίνεται με ηλεκτρισμό.